Αυτό το Apple Event το περίμενε σίγουρα έναν ολόκληρο χρόνο. Κάθε φορά που τελειώνει ένα Apple Event, περιμένει το αμέσω επόμενο Apple Event. Τη σειρά των iPhone 16, αλλά και τη σειρά των Apple Watch, αλλά και τα νέα AirPods όπω είχαμε πει σε προηγούμενα βίντεο, τα περιμένε να τα δει και είσαι ένα τέρμα ενθουσιασμένο όπω και εμένα για το τι νεό μπορεί να έρθει και αν όντω όλα αυτά έχουν ακούσει τι φήμε ισχύουν. Στο σημερινό βίντεο θα δούμε το recap του Apple Event. Και εγώ να σας πω ότι δεν είμαι και πολύ χαρούμενος για το Apple Event το φετινό. <σοκλή> Καλησπέρα σε όλους, είμαι ο Γιώργος και στο σημερινό βίντεο λοιπόν θα αναλύσουμε λίγο πολύ επιγραμματικά αλλά και με λίγο περισσότερα λεπτομέρεια τι είδαμε στο Apple Event, ποιε ήταν οι θετικέ και αυτά που μα αφήσανε καλά συναισθήματα και ποια ήταν τα αρνητικά και αυτά που μα αφήσανε άσχημα συναισθήματα. Γενικότερα ήταν ένα Apple Event το οποίο μέχρι τη μέση τα πρώτα 40 λεπτά ίσω και να πέρασε λίγο αδιάφορο. Ναι, μεν είδαμε καινούριο Apple Watch Series X, ναι, μεν είδαμε κάποιε νέε δυνατότητε που μπορεί να έχει το Apple Watch Ultra Series 2, αλλά τι να το κάνει όταν είναι το ένα και το αυτό και οι διαφορές είναι μικρές, τόσες που μετριούνται στη μία παλάμη του χεριού μας. Ναι μεν νέο επεξεργαστή, ναι μεν μεγαλύτερες οθόνες, ναι μεν διαφορετικές γωνίες θέασης που μπορείς να το βλέψεις, να το βλέπεις και υπογωνία, ακόμη πιο φωτεινές οθόνες, αλλά πάμε λοιπόν να τα αναλύσουμε για να τα πάρουμε ένα-ένα με τη σειρά. Ξεκινάω λοιπόν με Apple Watch Series X. Series X όπως και το iPhone X που κυκλοφόρησε είναι 10 χρόνια μετά από την επίσημη κυκλοφορία του πρώτου Apple Watch. Έτσι λοιπόν, 2014 το πρώτο Apple Watch, 2024 σήμερα 10 χρόνια μετά από το πρώτο Apple Watch. Τι νέο μας έχει φέρει το νέο Apple Watch Series 10; Οι διαφορέ γενικότερα περιμέναμε να είναι πολύ πολύ μεγαλύτερε, κυρίω στο σασί του. Γενικότερα υπήρχαν πάρα πολλέ φήμε γενικότερα από το Apple Watch Series X που θα κυκλοφορούσε, που κυκλοφόρησε βασικά. Αλλά γενικότερα επειδή περιμέναμε να είναι και το επαιτειακό του Apple Watch, περιμέναμε να έχει κάποια διαφοροποίηση από το προηγούμενα. Και δυστυχώ δεν είχε. Απογοητευμένο λοιπόν πάρα πολύ από το σασί. Ναι, μεν λεπτότερο, ναι, μεν οι γρίλιε λίγο διαφορετικέ. Ναι, η οθόνη πλέον είναι τόσο μεγάλη όσο είναι και το Apple Watch το Ultra, ναι, οκ, okay, μικρότερο, λεπτότερο, ναι, οκ, okay, μεγαλύτερη οθόνη, πιο φωτεινή, ναι, τα ακούω όλα αυτά, αλλά ίδιο με τα προηγούμενα. Οι διαφορές μικρές. Και μεταξύ μας έχω συνηθίσει το χοντρό Apple Watch, οπότε μου πέρασε και λίγο αδιάφορο που λέπτινε αρκετά το Apple Watch. Τώρα σε τρομάζει το γεγονός ότι μιλάω έτσι, αλλά αυτή είναι η αλήθεια, ότι γενικότερα κατ' εμέ, Οκ. Okay. Καινούργια χρώματα, πάρα πολύ ωραία. Είναι η καλύτερη οθόνη που έχουμε δει αυτή τη στιγμή σε σειρά Apple Watch. Ένα θετικό που φέρανε στο Apple Watch, τώρα να πούμε και τα θετικά πέρα από τα αρνητικά του, είναι ότι μπορεί πλέον να ανοιχνεύει την άπνοια. Είναι ένα future που πολλοί χρήστε ίσω να χρειαστούν και λοιπόν πλέον μπορεί με το Apple Watch να Αντιλαμβάνεσαι να καταλαβαίνει με τη νέα δυνατότητα που σου δίνεται από τον αισθητήρα που έχει να αντιλαμβάνετε την άπνοια. Το βάρο του, λόγω του ότι μίκρινε το σασί του, είναι και 20% λαφρύτερο από την προηγούμενη σειρά. Επίση, μπορεί να μετρήσει τη θερμοκρασία του νερού αλλά και του βάθου. Έχουν προσθέσει ένα νέο, ε, ένα νέο App μέσα, ουσιαστικά μια νέα δυνατότητα μέσα στο Apple Watch που την ώρα που βυθίζεται το Apple Watch μπορεί να σου δείχνει πόσα μέτρα βάθου είσαι. Αν είσαι ειδικά από αυτού που βουτάνε στο νερό και γενικότερα δεν φοβούνται να βουτήξουν με τα πλούτα στο νερό, είναι μια πολύ χρήσιμη λειτουργία, ειδικά από αυτού που το χρησιμοποιούν κυρίω για έτσι λίγο πιο extreme sport. Τώρα, αν είσαι από αυτού που φοβούνται να το βάλουν στο νερό και είσαι γενικότερα από αυτού που. Δεν βουτάνε από τα πλούτα στο νερό, ίσω και αυτό να σου είναι λίγο αδιάφορο. Ένα πράγμα που έκανε πάρα πολύ θετική εντύπωση είναι ότι πλέον το Apple Watch στο Series 10 μπορεί να φορτίσει από το 0 έω το 80% σε 30 λεπτά. Είναι κάτι πάρα πολύ θετικό αυτό, κάτι πολύ συν για το Apple Watch, πολύ πιο γρήγορο σε πολύ πιο γρήγορο σε, σε φόρτιση, οπότε μπορεί πλέον να το βγάζει, να το φορτίζει, να κάνει μικροφορτήσει και να το ξαναφορά στο χέρι. Τώρα, η χρόνη συγκριτικά χρήση είναι η ίδια με το προηγούμενο, δεν έχει τόσο μεγάλη διαφορά. Είδαμε τον επεξεργαστή των S10 στο Apple Watch το καινούριο και γενικότερα οι μικροδιαφορέ, όπω ξέρετε, λίγο πολύ σαν τη νέα έκδοση υπάρχουν, αλλά πραγματικά δεν θα τι καταλάβει κανεί. Πάμε τώρα στα AirPods. Τα AirPods πιστεύω φέτο ήταν μια μεγάλη κοροϊδία. Τι εννοώ, ίδια με τα προηγούμενα. Λίγε οι διαφορέ, μικρέ μεταξύ του. Ναι, μεν θετικό που βλέπουμε πρώτη φορά που δεν έχουν ελαστιχάκι, δηλαδή αυτά που δεν είναι in ear, να μπορεί να έχει noise cancellation. Θα φανεί πόσο καλά θα δουλεύει αυτό, γιατί ναι, καλό ακούγεται, αλλά πόσο στην πράξη θα είναι καλό, θα το δούμε σε reviews και θα βγάλουμε τα συμπεράσματά μα. Αλλά γενικότερα είναι κάτι πολύ θετικό αυτό. Αλλά γενικότερα δεν έχουν άλλε διαφορέ. Επίση, τα AirPods, τα καινούργια που θα κυκλοφορήσουν τη προ θα μπορούν ουσιαστικά να δουλεύουν και σαν ακουστικά βαρικοεία. Τη συγκεκριμένη λειτουργία την έχουμε δει και σε ακουστικά φθηνότερη κατασκευή, συσκευέ που είναι φθηνότερε και δεν είναι τη Apple, του Apple οικοσυστήματο. Οπότε το θεωρώ σαν λειτουργία κάτι το οποίο έπρεπε να έχουν τα AirPods από την αρχή, πολύ βασικό. Ουσιαστικά τι κάνει, λαμβάνει τον ήχο από το μικρόφωνο και τον δίνει μέσα στο ηχείο των ακουστικών. Ουσιαστικά τραβάει τον ήχο από το μικρόφωνο και τον ρίχνει μέσα στα αυτιά. Είναι πάρα πολύ χρήσιμη σαν λειτουργία. Φυσικά η Apple τα παρουσίασε σαν να είναι κάτι το οποίο είναι φανταζή και πάρα πολύ wow. Αλλά γενικότερα ναι, θετικό, αλλά όχι ότι δεν υπήρχε πριν σαν λειτουργία. Εξοπλίζονται με τον νέο ITA 2 chip. Έχουν λίγο καλύτερα ηχεία μέσα ουσιαστικά που μπορεί να αναβαθμίσουν ακόμα καλύτερα την εμπειρία του ήχου φυσικά. Αλλά οκ. Okay. Και είδαμε μια νέα ακουστική αρχιτεκτονική. Η αυτονομία τους τώρα είναι 30 ώρες με μια φόρτιση. Η θήκη φόρτιση πλέον είναι USB-C και πλέον η θήκη έχει και μικρόφωνο. Τώρα δεν ξέρω ποια η χρήση θα είναι αυτή στη θήκη που είναι μικρόφωνο, αλλά θα φανεί, θα το δούμε. Περιμένουμε να δούμε και άλλα πράγματα φυσικά τα οποία δεν είδαμε. Είδαμε αυτά και τώρα πάμε στην σειρά του iPhone 16. Είναι το μόνο θετικό στο σημερινό event. Είναι το μόνο θετικό στο φετινό event. Το iPhone 16, ναι μεν διαφορές μικρές, αλλά ουσιώδεις διαφορές. Γενικότερα η Apple δεν μας έχει συνηθίσει τόσο πολύ σε μεγάλες διαφορές, οπότε πάντα περιμένεις το λίγο κάτι παραπάνω. Το 30% έξτρα ταχύτητα στον επεξεργαστή, το 30% καλύτερη απόδοση, το 17-15% καλύτερη απόδοση στην κάρτα γραφικών και όλα αυτά που γενικότερα μας έχουν συνηθίσει. Φέτος λοιπόν περιμένουμε να δούμε κάτι καινούριο. Είδαμε κάτι καινούριο, ήρθε ναι η εξέλιξη, ήρθε ναι η διαφορά που ουσιαστικά περιμέναμε, αλλά δεν ήταν κάτι το οποίο λες αμάν και τι. Ένας δηλαδή χρήστης ο οποίος είχε το iPhone 15 και ήταν ευχαριστημένος, ένας μέσος χρήστης δεν θα καταλάβει τη διαφορά αν θα μεταβεί στο iPhone 16. Κάθε χρόνο λέω το ίδιο πράγμα. Το iPhone δεν είναι για όλους. Τι εννοώ, το iPhone 15 Pro Max και το iPhone 15 Pro. Η iPhone 16 σειρά ναι απευθύνεται σε μεγαλύτερο κοινό. Τα Pro μοντέλα δεν απευθύνονται σε όλου. Απευθύνονται κυρίω σε επαγγελματίε και απευθύνονται σε ανθρώπου οι οποίοι θα αξιοποιήσουν αυτήν την έξτρα λειτουργία που θα φέρει το iPhone. Αυτό το έξτρα πραγματάκι το οποίο ουσιαστικά θα είναι χρήσιμο για να κάνει τη ζωή του άλλου ακόμα πιο εύκολη. Θα μου πεις τώρα, εγώ παίρνω το 15 Pro Max γιατί έχει καλύτερη κάμερα. Δεν έχουν διαφορές στις κάμερες όλη η σειρά μεταξύ τους. Ειδικά πλέον που στην απλή σειρά των iPhone, δηλαδή στην iPhone στο iPhone το 16 και το 16 Plus βλέπουμε πλέον 48 MP. Το MP4 δεν έχει διαφορά τόσο πολύ στη φωτογραφία και στο βίντεο. Απλά μπορούμε να πούμε ότι ουσιαστικά το τελικό αποτέλεσμα έχει περισσότερη πληροφορία. Αυτό είναι το MP. Δεν είναι δηλαδή ότι τα 48 MP είναι καλύτερα. Μπορούμε να το αναλύσουμε σε κάποιο άλλο βίντεο να σα εξηγήσω ακριβώ τι διαφορέ των MP. Για να καταλάβετε κι εσεί ότι δεν έχει τόσο μεγάλη διαφορά το MP. Πάμε όμω να δούμε ότι. Ναι, μπαίνει το 48MP, Ναι, θα έχει διαφορά. Ναι, ο αισθητήρα είναι ακόμη πιο δυνατό. Ναι, προσθέθεται το έξτρα κουμπί το οποίο κάνει πραγματικά πολύ όμορφε λειτουργίε και εμένα μου άρεσε σαν έξτρα επιλογή. Αν θα να απλά ένα κουμπί το οποίο θα κάνει capture και θα τραβούσε φωτογραφίε, θα μου ήταν παντελώ άχρηστο. Αλλά έτσι όπω το παρουσιάσανε και έτσι όπω φέρνει αυτά τα νέα πραγματάκια το οποίο μπορεί να κάνει και άλλε λειτουργίε, όπω να διαλέγει mode στη φωτογραφική ή στο βίντεο, στο οποίο μπορεί να ζουμάρει ή να ξεζουμάρει το πλάνο ή το κάδρο και γενικότερα σαν εργαλείο είναι χρήσιμο αλλά ξαναλέω όχι για όλους. Για κάποιον ουσιαστικά που θέλει να γλιτώσει χρόνο στην ώρα που τραβάει βίντεο ή τραβάει φωτογραφίες. Η σειρά iPhone 16 όπως και κάθε χρόνο, βασικά όπως και πέρσι και πρόπερσι, συμπεριλαμβάνεται από το iPhone το 16, το iPhone 16 Plus, το iPhone 16 Pro αλλά και το 16 Pro Max. Πάμε να δούμε τα κύρια χαρακτηριστικά του F16 αλλά και του F16 Plus. Είναι το ίδιο πράγμα ακριβώ με πέρσι, με τη διαφορά ότι έχουν διαφορετική διάταξη στι κάμερε. Και αυτό η Apple ισχυρίζεται ότι το έκανε για να μπορεί να υποστηρίζει special video. Oh. Δηλαδή ουσιαστικά να μπορεί να τραβάει κάθε το βίντεο για να μπορεί να το βλέπει ακόμη καλύτερα το Apple Vision Pro. Και τώρα θα μου πει: Θα αγοράσει Apple Vision Pro και θα αγοράσει τη φθηνή σειρά iPhone. Δεν θα πάρει Apple Vision Pro που κοστίζει 25.000 ευρώ, και θα τσιγκουνευτεί να δώσει τα 500 ευρώ παραπάνω για να πάρει το Pro Max που ήδη κάνει αυτή την επιλογή. Οκ. Okay. Οι οθόνε λοιπόν στο iPhone το 16 αλλά και το 16 Plus είναι ίδιες με πέρσι. 6,1 inches στο iPhone το 16 και 6,7 στο iPhone 16 Plus. Καμία διαφορά, καμία αλλαγή. Ίδιο και αυτό. Και φυσικά καταργείται πλέον το silent switch που είχαμε στις προηγούμενες σειρέ iPhone και αντικαθιστείτε πλέον με το Action Button. Πλέον τα τηλέφωνα εξοπλίζονται με τον α 18 chip. 30% ταχύτερο CPU αλλά και 40% ταχύτερη GPU. Κάθε χρόνο 30% συν για την Apple. Φυσικά έχουμε ένα chip 3 νανομέτρων όπως και πέρσι και οι συγκρίσεις γίνανε με τον αμέσως προηγούμενο επεξεργαστή τον α 17 που φορούσαν τα iPhone τα 15. Κάμερε 48MP κύρια πλέον, φεύγουν από τα 12MP επιτέλου. Ναι, μεν, όπω είπα, δεν έχει μεγάλε διαφορέ, αλλά είναι αισθητέ τόσο όσο για να καταλάβει ότι θα είναι λίγο πιο καθαρέ οι φωτογραφίε που θα παίρνει σαν τελικό αποτέλεσμα. Κάνανε μια πολύ μεγάλη, δηλαδή το μεγαλύτερο κομμάτι τη παρουσίαση φέτο ήταν πάνω στο Apple Intelligent. Όπω επίση ήταν και το μεγαλύτερο κομμάτι όταν παρουσιάσανε το iOS 18 που ήταν πάνω στο Apple Intelligent. Το Apple Intelligent, για όσους δεν το έχουν βρει λίγο και το έχουν χάσει τι γίνεται, είναι το σύστημα AI που θα προσθέσει η Apple φέτος στα τηλέφωνά της, στο iOS 18 και στις 15 και 16 σειρές iPhone που θα έχουν και θα δουλεύουν με την AI της Apple. Δυστυχώς στην Ελλάδα δεν ισχύει κάτι τέτοιο ακόμα τουλάχιστον γιατί δεν έχουμε κάποια επίσημη ενημέρωση για το πότε θα έρθει στην Ελλάδα το Apple Intelligent. Οπότε γενικότερα αυτό το κομμάτι λίγο μας πάει αδιάφορο μέχρι τουλάχιστον να μάθουμε πότε θα επισημοποιηθεί και πότε θα είναι επίσημα σε όλη την Ευρώπη αλλά και στην Ελλάδα η συγκεκριμένη λειτουργία, συγκεκριμένη στο Apple Intelligent. Μένετε συντονισμένοι dimidjo.gr αλλά και Instagram για να μάθουμε κι εμείς, να μάθετε κι εσείς το πότε θα έρθει επίσημο. Στην αρχή του βίντεο μας παρουσιάσανε ένα ακόμη πιο ανθεκτικό γυαλί. Ανθεκτικό σε νερό, ανθεκτικό σε σκόνη, δυο φορές πιο ανθεκτικό σε σχέση με τα προηγούμενα μοντέλα. Επίση, μου αρέσαν πάρα πολύ τα χρώματα τα οποία παρουσιάσανε φέτο στην απλή σειρά των iPhone, τον iPhone 16. Είχαν πάρα πολύ ωραία και φωτεινά χρώματα, ειδικά αυτό το Fuchs Rose που παρουσιάσανε και αυτό το ενοπλευματί μπλε, ήταν πολύ έντονα και πάρα πολύ ωραία, γιατί τα περσινά μοντέλα ήταν λίγο αδιάφορα και λίγο άχρωμα σε σχέση με τα φετινά. Οπότε, αν είσαι λίγο φαν του φωσφορούχου χρώματο, νομίζω ότι φέτο η Apple σε έχει βρει και είναι must. Βέβαια η Apple το παρουσιάζει και το προμοτάρι με αυτό το μπλε, blue, black, μπλε ρουά θα μπορούσα να πούμε. Γενικότερα όλες οι αφήσεις το δείτε θα παίζει πολύ αυτό το μπλε ρουά. Το οποίο και αυτό είναι πολύ όμορφο χρώμα για το iPhone 16. Και πάμε τώρα στις Pro εκδόσεις. iPhone 16 Pro αλλά και iPhone 16 Pro Max. Καμία απολύτω διαφορά φέτος. Ίδια τα Pro, ίδια και τα Pro Max. Καμία διαφορά. Οι διαφορές τους είναι κυρίως στην μπαταρία τους και στην οθόνη τους. 6,3 ίντσες φέτος για την έκδοση του iPhone 16 Pro και 6,9 για την έκδοση του iPhone 16 Pro Max. Φέτος τα bezels είναι μικρότερα. Ε, η Apple γενικότερα μας έχει συνηθίσει κάθε χρόνο να μας δίνει λίγο λιγότερα bezels. Φέτος λοιπόν έχει κάνει την υπερβολή και έχει ακόμα μικρότερα bezels σε σχέση με τα iPhone 15 Pro Max. Είναι τόσο όσο φαίνονται. Πλέον είναι σχεδόν ανύπαρκτα. Πάμε τώρα του χρόνου να έχουν και καθόλου bezels. Ελπίζουμε τουλάχιστον έτσι. Είναι τώρα πιο λίγο δεν γίνεται. Ζούμε και αναπνέουμε για το iPhone με μηδενικά bezels. Δώσανε πολύ μεγάλη βάση στην νέα εκδοχή του Τιτανίου, το Great 5. Γενικότερα το φινίρισμα πλέον αλλά και το σασί του iPhone 16 Pro. Επίσης διαφορές έχουμε στα χρώματα σε σχέση με πέρσι. Το μαύρο είναι λίγο πιο σκούρο, το άσπρο είναι λίγο πιο φωτεινό και είδαμε και το Desert, το χρώμα δηλαδή της άμμου, το οποίο είναι το νέο χρώμα που παραπέμπει στο παλιό gold, αλλά είναι λίγο πιο ματ και λίγο πιο κυτρινοπό θα μπορούσαμε να πούμε από τις προηγούμενες εκδόσεις. Κάμερες 48MP αλλά φέτος και στον ultra wide φακό. Είναι κάτι πάρα πολύ θετικό το συγκεκριμένο και εγώ θα σας πω ότι δεν είναι μόνο αυτό, είναι ότι πλέον ο ultra wide είναι ακόμη πιο φωτεινός. Οπότε θα είναι καλύτερος σε low light. Γενικότερα είχαμε πρόβλημα με τις με του ευρυγόνε φακού του 15 Pro Max, καθώ σε low light έκανε κόκο. Δεν έβγαζε δηλαδή το αποτέλεσμα που έβγαζε ο κανονικό ο φακός, του iPhone, ο main ο φακό. Τώρα πλέον ο ultra wide θα είναι ακόμη πιο φωτεινός, θα έχει μικρότερο F, δηλαδή να το πω λίγο πιο απλά, για να μπορεί να είναι σε low light να επιβοδίδει πολύ πολύ καλύτερα. Είναι κάτι πολύ θετικό μόνο και μόνο γι' αυτό. Εμένα είναι συν φέτο οι κάμερε των iPhone. Κάτι επίση πάρα πολύ θετικό που είδαμε είναι ότι μπορεί να βγάλει κινηματογραφικό slow motion 4K στα 120 FPS. Οι νέε κάμερε φυσικά δεν γινόταν να μην έχουν τη δική του ονομασία, την οποία η Apple ονομάζει Fusion Camera. Τώρα, Fusion. Θα φανεί πόσο Fusion θα είναι στην πράξη και στα reviews. Πάντω ήταν πολύ καλά και θετικά τα σχόλια γενικότερα και πολύ καλή η απόδοση τουλάχιστον στι φωτογραφίε που είχαν τραβήξει στο Apple Event. Θα μου πει τώρα τι προηγούμενε χρονιέ, ίδιε δεν ήταν. Ναι, αλλά φαίνονται καλέ. <laughs> επεξεργαστή, τώρα έχουμε τον Α18 Pro στα Pro μοντέλα. Ισχυρότερο επεξεργαστή ever που έχουμε δει ποτέ σε iPhone. 16 πυρήνε και εξαιρετική απόδοση στο gaming. Γενικότερα προσπαθούν να τραβήξουν πάρα πολύ την gaming κοινότητα να αρχίζει να παίζει παιχνίδια στο iPhone. Πάρα πολύ μεγάλοι τίτλοι ήδη έχουν μπει και μπορεί να παίξει στο iPhone όπω το Death Stranding, όπω το Assassin's Creed και ε, άλλου πολλού μεγάλου τίτλου ουσιαστικά, το Resident Evil και όλα αυτά. Και γενικότερα προσπαθούν να τραβήξουν ο κόσμο στο gaming. Δεν ξέρω κατά πόσο ένα χρήστη όμω θα έπαιζε παιχνίδια σε μια κινητή συσκευή, καθώ οι περισσότεροι ένα τέτοιο παιχνίδι θέλουν να το απολαύσουν σε μια οθόνη, σε ένα PlayStation, κάπου να έχουν χειριστήριο με την ησυχία του να τσιλάρουν καναπέ. Τουλάχιστον εγώ είμαι αυτή τη άποψη. Εσεί ποια άποψη Πείτε μου κάτω στα σχόλια. Θα παίζατε δηλαδή, θα δίνατε βάση να αγοράσετε ένα κινητό για να παίξετε παιχνίδια τέτοιου ελληνικού, τέτοιου είδου παιχνίδια. Δεν σου λέω να παίξει ένα mobile game, σου λέω να κάτσει και να παίξει as screen, α πούμε, στο κινητό σου. Ένα ακόμη πράγμα που μου είχαν εντύπωση στο iPhone το 16 Pro Max είναι το HDR. Νομίζω και στο iPhone το 16 μα έκανε παρουσία στο HDR. Είναι η νέα τεχνολογία του HDR που έχουν προσθέσει, την οποία ουσιαστικά θα σου διαμορφώνει καλύτερα το color profile των φωτογραφιών σου θα σου έχει πολύ πολύ καλύτερη τεχνολογία, να το πω έτσι, θα μπορεί να κάνει καλύτερη ανάλυση των φωτογραφιών σου, οπότε θα σου δίνει ακόμη περισσότερο έντονο το φωτογραφικό προφίλ που θα μπορείς ουσιαστικά να χρησιμοποιήσεις. Θα μπορείς να διαμορφώνεις διαφορετικά τα σχήτων, τα shadows, τα highlights και όλα αυτά και θα μπορείς ουσιαστικά να επεξεργάζεις τη φωτογραφία ακόμη πιο εύκολα. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι να, φωτογραφίσεις φωτογραφ... να βγάλεις μια φωτογραφία και η φωτογραφία θα αποδίδει ακόμη πιο ζωντανά. Τώρα, όπω σα είπα, το σασί είναι Great 5. Από την πίσω πλευρά τώρα, γενικότερα υπήρχε θέμα στα iPhone 15 ότι επειδή δεν είχαν βάλει θερμαγόγιμη ουσιαστικά επιφάνεια ανάμεσα στην μπαταρία και στο γυαλί που είχε πίσω ουσιαστικά το iPhone, στο τιτάνιο, υπήρχε πρόβλημα γιατί το iPhone ζεσθενόταν. Και φυσικά η Apple προσπάθησε να ρίξει τι επιδόσει του επεξεργαστή ουσιαστικά για να κάνει διαφορετική διαχείριση για να μην μπορεί να παίρνει τόσο μεγάλε θερμοκρασίε και να ζητάει τόσο πολύ το κινητό. Που δεν είχαμε δει τόσο μεγάλε θερμοκρασίε γενικότερα έτσι, μετά τα πρώτα update που γίνανε. Τώρα η Apple τι έκανε ουσιαστικά, έβαλε μια θερμαγόγημη πάστα ανάμεσα στην μπαταρία αλλά και στο σασί για να έχει ουσιαστικά πιο ψυχρή την μπαταρία. Δηλαδή να μην περνάει η θερμότητα τη μπαταρία στο υπόλοιπο σασί. Οπότε να μην παίρνει τόσο πολύ θερμοκρασία γενικότερα όλη η συσκευή. Φυσικά αυτή η διαχείριση θερμότητα βοηθάει και τον επεξεργαστή να αποδίδει ακόμη καλύτερα, ειδικά σε gaming περιβάλλον που ουσιαστικά ο επεξεργαστή δουλεύει στο 100%, να μην μπορεί να βγάλει τόσο πολύ θερμοκρασία πάνω στο σασί, σασί μα, οπότε να είναι ουσιαστικά ακόμη πιο δροσερό το τηλέφωνο κατά τη διάρκεια δύσκολων διαργασιών. Επίση, μία έξτρα διαχείριση θερμότητα έχει κάνει και στι μπαταρίε. Έχει βάλει ένα κέλυφος το οποίο είναι θερμοαγώγιμο, και ουσιαστικά δεν θα επιτρέπει μεγάλη απώλεια θερμότητα από την ίδια την μπαταρία. Οπότε, σκεφτείτε ουσιαστικά ότι έχει αγκαλιάσει και την μπαταρία με θερμοαγώγιμη πάστα, αλλά και το σασί ανάμεσα στην μπαταρία για να μην έχει καθόλου απώλεια θερμότητα. Δεν σου λέει κανένα ότι θα είναι τέρμα κρύο και δεν θα ζεσταίνεται καθόλου το κινητό σου. Φυσικά θα ζεσταίνεται, αλλά όχι στο βαθμό τον οποίο ζεσταίνονταν τα προηγούμενα μοντέλα. Νέο Type-C, νέα δυνατότητα ταχύτερη φόρτιση φυσικά για την μπαταρία, χωρί όμω να ανεβάζει θερμοκρασίε και να δημιουργεί πρόβλημα στη διάρκεια ζωή τη. Γιατί γενικότερα, όπω πολλέ φορέ έχω πει, ότι οι μπαταρίε ρίχνουν την απόδοσή του όταν ζεσταίνονται. Όταν δεν ζεσταίνεται τόσο πολύ η μπαταρία, δεν θα μπορεί ουσιαστικά δεν θα χαλάει κιόλα η διάρκεια ζωή τη. Αυτό μένει να το δούμε στην πράξη, τουλάχιστον έτσι είπαν στην παρουσίαση. Αυτό που μου έκανε μεγαλύτερη εντύπωση και πρέπει να τα αφήσω για το τέλο είναι ο Cinematic Audio Mix. Ο Cinematic ήχο. Ο Cinematic ήχο λοιπόν ήταν κάτι το οποίο πραγματικά πέρασα διάφορο και όσα reviews έχω δει για το iPhone 16 Pro Max δεν το έχουν αναλύσει τόσο πολύ. Και θα τα βάλουμε κάτω να δούμε λίγο αυτό τι σημαίνει Audio Mix. Το audio mix λοιπόν σου δίνει τρία modes. Σου δίνει το κλασικό mode το οποίο θα τραβήξει ουσιαστικά το βίντεο σου. Α πούμε, παράδειγμα, πάμε σε μια καφετέρια όπω και η Apple παρουσίασε και τραβάς την καφετέρια μία συνομιλία ανάμεσα σε δύο ανθρώπου. Ακριβώ από πίσω όμω υπάρχει το background noise, ο θόρυβο δηλαδή που δημιουργείται από την οχλαγωγία που γίνεται. Το audio mix λοιπόν σου δίνει τη δυνατότητα να μπορέσει να απομονώσει αυτόν τον ήχο, να μπορέσει ουσιαστικά να τον κάνει στούντιακό και να μην ακούγεται η οχλαγωγία από πίσω και να ακούγεται μόνο ουσιαστικά οι, συνομιλ... οι συνομιλητέ που μιλάνε μεταξύ του. Το πήγανε και ένα βήμα παραπάνω, δεν τα αφήσανε μόνο εκεί, ότι μπορεί ουσιαστικά να απομονώσει του ήχου. Μπορεί στο cinematic mode, αν το βάλει στο audio mix, να μπορέσει ουσιαστικά να αυξομοιώσει του ήχου. Γιατί σου λέει ότι στι χολιγουδιανέ παραγωγέ δεν κατεβάζουν τελείω του ήχου του background, του αφήνουν γιατί δίνουν πιο πολύ έμφαση στι συνομιλίε. Οπότε ουσιαστικά τι σου δίνει τη δυνατότητα να κάνει, να χαμηλώσει του ήχου που είναι στο background και να δυναμώσει του ήχου που είναι στου συνομιλητέ. Σου δημιουργεί δηλαδή δύο διαφορετικά κανάλια ήχου, τα οποία ουσιαστικά μπορεί να ανεβοκατεβάσει την έντασή του όπω εσύ επιθυμεί. Είναι κάτι πάρα πολύ χρήσιμο και πάρα πολύ βολικό. Επίση την ίδια λειτουργία ακριβώ την κάνανε. Και, στην μαγ... και, μαγνη... και στη μαγνητοφώνηση. Μπορεί ουσιαστικά να ηχογραφήσει στο μαγνητόφωνό σου κάτι, ένα τραγούδι να τραγουδίσει, α πούμε, και μπορεί να απομονώσει ουσιαστικά τον φωνή σου, τον ήχο σου, εσένα, από τον ήχο του περιβάλλοντο. Αν δηλαδή δεν έχει τόσο καλά μονομένο δωμάτιο, μπορεί ουσιαστικά να απομονώνει τον ήχο σου και να είναι ακόμη πιο καθαρό στην ηχογράφησή σου. Αυτό στα λειτουργία τώρα δεν ξέρω αν θα έρθει μαζί με το AI. Δηλαδή, αν εμεί που θα αγοράσουμε το iPhone 16 Pro και Pro Max, θα έχουμε αυτή τη λειτουργία ή θα την έχουν μόνο όσοι θα έχουν ουσιαστικά το Apple Intelligent μέσα στο κινητό τους, γιατί αυτή η λειτουργία θα γίνεται μέσω του AI. Γιατί ήδη πολλέ εταιρείε το έχουν εμπλουτίσει αυτό σε προγράμματα τους, όχι στις συσκευές τους, και μπορείς πλέον ανοίγοντα μία σελίδα να κάνεις αυτή τη δουλειά. Να μπορεί ουσιαστικά να απομονώσεις τους ήχους μεταξύ τους, του συνομιλητή από τους θορύβους πίσω στο background. Μένει να το δούμε, αλλά θα είναι σαν λειτουργία πάρα πολύ χρήσιμο. Αυτό ήταν λοιπόν το σημερινό βίντεο. Ελπίζω να σα άρεσε, ελπίζω να βοήθησα. Γενικότερα τα συναισθήματα ήταν ανέμακτα και δεν ήταν τόσο θετικά, μπορώ να πω φέτο. Τρει-τέσσερι βασικέ λειτουργίε αυτέ που προσθέσανε που ήταν το συν το θετικό, όπω είπα, και γενικότερα αυτά με στι άκρε. Αν σου αρέσει το βίντεο, βίντεο, μην ξεχάσεις, να κάνει ένα like, να πατήσει το subscribe και το καμπανάκι και να μην χάσει κανένα το ένα βίντεο. Περιμένω να κατεβεί κάτω στα σχόλια να μου πει εάν θα πάρει το iPhone 16, ποιο τηλέφωνο έχει. Και ποια είναι η γνώμη σου για το φετινό event. Έχει την διάποψη με μένα, ήτανε λίγο ok. Ναι, του πετσόκοψε για κάποια πράγματα, αλλά μέχρι εκεί. Όχι σε όλα. Μπορώ να πω ότι θα μπορούσαμε να μην έχουμε το iPhone 15 και από το 14 να πάμε στο 16. Θα ήταν πολύ πιο θετικό. Και όλα τα future του 15 και του 16 μαζί να είναι εξελιγμένα εκτό του 14. Αυτό θα είναι το ιδανικό. Θεωρώ πω βγάζοντα κάθε χρόνο τηλέφωνο η Apple. Δίνει το κάτι λίγο παραπάνω. Why? Αυτά. Κάτω στην περιγραφή θα βρεις όλα τα link τα οποία χρειάζεσαι. Ήμουν ο Γιώργος και θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Μέχρι το επόμενο βίντεο, να είστε όλοι καλά.